Πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει ότι δουλεύουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, δεν τηρούνται επαρκώς τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, όπως και υπάρχει και μεγάλη υποστελέχωση του νοσοκομείου, την οποία έχουμε επισημάνει προς όλους τους φορείς, στη διοίκηση, στην Πέμπτη και ακόμα και στους βουλευτές του νομού μας. Σχέδιό τους είναι να την ιδιωτικοποιήσουν την υγεία. Βγαίνει προχτές και λέει, για μένα λοιπόν το θεωρώ χαστούκι, σαν να μου έριξε χαστούκι, ότι περισσεύουν νοσοκομεία στην Ελλάδα και οι επικουρικοί με το που τελειώσει το COVID να πάρουν πασαπόρτι να φύγουνε. Σοβαρά μιλάμε, τώρα εγώ έχω την εικόνα εδώ που λέει ότι δεν περισσεύει κανένας. Ποια νοσοκομεία είναι αυτά που θα κλείσουν, γιατί κλείσαν λίγα το 2010, το 2011, το 2012. Και ακόμα αρχίσαμε, πεθάναμε στην περίοδο του COVID. Και τώρα έχει σχέδιο να τα μειώσει ακόμα πιο πολύ. Αν το νοσοκομείο λέει είναι σε απόσταση κοντά στα 30 χιλιόμετρα, τι να το κάνει να το λειτουργήσει. Δεν έχουμε παραδείγματα στην Εύβοια με τα νοσοκομεία που είναι κοντά, είτε στην Κύμη είτε στην Κάριστο. Δεν έχουν υποβαθμιστεί αυτά και εκεί οι άνθρωποι και οι συνάδελφοί μας περνάνε τα ίδια πράγματα.